Στόχος των διαδηλωτών έγινε η Αμερικανική Πρεσβεία στη Βαγδάτη. Χιλιάδες διαδηλωτές και μέλη φιλοϊρανικής Σιητικής Πολιτοφυλακής συγκεντρώθηκαν έξω από την πύλη της πρεσβείας, καταγγέλλοντας τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράκ. Φωνάζοντας θάνατο στην Αμερική, έκαψαν σημαίες και έσπασαν τις κάμερες ασφαλείας. Η επίθεση έγινε στη συνέχεια της κηδείας 25 φιλοϊρανών της πολιτοφυλακής Κατάεμ Χεζμπολάχ, που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αμερικανικών επιδρομών την Κυριακή. Η επιδρομή της Κυριακής έγινε ως απάντηση στη δολοφονία Αμερικανού εργολάβου κατά τη διάρκεια και επίθεσης με πύραυλο εναντίον Ιρακινής στρατιωτικής βάσης. Ερωτήματα προκύπτουν για το πώς κατάφεραν να περάσουν ανεμπόδιστοι από όλα τα σημεία ελέγχου της αυστηρά φυλασσόμενης πράσινης ζώνης της Ιρακινής πρωτεύουσας, όπου βρίσκεται η πρεσβεία. Ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάθιου Τιουέλερ, καθώς και το υπόλοιπο προσωπικό της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής απομακρύνθηκαν.